Στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και στο πλαίσιο αυτό, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του, παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου, υπό την ιδιότητα του Δευτέρου Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, καλωσόρισε αυτοδιοικητικούς και δημοσιογράφους, αναφέροντας ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να βγάλει την απαραίτητη εξωστρέφεια συνεδριάζοντας σε δήμους της ελληνικής περιφέρειας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ να συνεδριάζει στο Αγρινίου. Θέλουμε να υπάρξουν και προσυνεδριακές συναντήσεις που θα γίνουν σε διάφορες περιφέρειες της χώρας το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταρχάς, καλωσορίζω την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και τον Πρόεδρο, τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, στο Αγρίνιο. Στην πρώτη εκτός Αθηνών συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα έχει και συνέχεια στα πλαίσια της προσπάθειας της ΚΕΔΕ για εξωστρέφεια. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο όλων των Δήμων της χώρας. Θα περιοδεύσει πραγματικά και θα πάει να συνεδριάσει σε διάφορα σημεία της χώρας μας, συζητώντας τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης αλλά και τοπικά προβλήματα και προσπαθώντας να βρει τρόπους αντιμετώπισης, αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζοντας και κάνοντας και προσυνεδριακές συναντήσεις για το μεγάλο μας συνέδριο, το κεντρικό, το ετήσιο, που θα γίνει όπου θα τεθούν όλα τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Πραγματικά θέλω να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός ότι ξεκινάμε από το Αγρίνιο και σε αυτό το διπορικό ο στόχος μας είναι να δείξουμε, να ενώσουμε, να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι κοντά στον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Και έτσι θα πρέπει το κεντρικό κράτος να αντιμετωπίσει την αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους και σύγκληση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δήμαρχος Μενεμένης Αμπελοκήπων, Λάζαρος Κυρίζογλου, ανέφερε ότι η έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα, όμως Ελλάδα δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα. Αποκεντρώνουμε τη λειτουργία πραγματοποιώντας τη συνεδρία αυτή στο Αγρίνιο. Ακολούθως θα μεταβούμε και σε άλλες πόλεις. Βρισκόμαστε έτσι σε μια επικοινωνία με την περιφέρεια, σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος συνεδριάζει σήμερα στο Αγρίνιο. Αποκεντρώνει τη λειτουργία της και εκτός από την έδρα της που είναι η Αθήνα, πραγματοποιεί συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός Αθηνών. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, για όλους τους Δήμους της χώρας, 7 συνολικά προσυνεδριακές συνελεύσεις για να συζητηθούν τα θέματα κάθε περιοχής της χώρας. Και στη συνέχεια θα καταλήξουμε μετά από αυτό το αυτοδιοικητικό οδηπορικό 6 με 10 του μηνός Νοεμβρίου στη Ρόδο μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου για να πραγματοποιήσουμε το ετήσιο τακτικό μας συνέδριο. Ζητάμε την διοικητική μεταρρύθμιση του συνόλου του διοικητικού συστήματος της χώρας και στο κεντρικό κράτος και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Στάθηκε μάλιστα ιδιαίτερα στην εξωστρέφεια που θέλει να επιτύχει η ΚΕΔΕ, συνομιλώντας με δήμους της περιφέρειας σε ολόκληρη τη χώρα, καθότι επίκειται το τακτικό συνέδριο που θα γίνει τον Νοέμβριο στη Ρόδο. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, θα πραγματοποιηθούν συνεδριακές διασκέψεις σε αρκετές πόλεις επαρχίας, όπως και στο Μεσολόγιο για τους δήμους της Δυτικής Ελλάδας και των Ιωνίων Νήσων στις 3 Οκτωβρίου. Ζητάμε, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με πόρους για να μπορούμε να τις ασκήσουμε και με προσωπικό. Με πιο απλά λόγια, ζητάμε περισσότερη τοπική αυτοδιοίκηση για καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών για καλύτερη και πιο ποιοτική δημοκρατία.